Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους και σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Το Ζάπιο, ένα ιστορικό κτίριο, ένα κτίριο που κοσμεί την Αθήνα και κατασκευάστηκε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα είναι το πραγματικό επίκεντρο της 5ης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι γιατί η εικόνα του Ζαπίου είναι εξαιρετική. Τεχνικά είμαστε απολύτως έτοιμοι για τα αυριανά επίσημα εγγένεια της Ελληνικής Προεδρίας. Δεν θα αναφερθώ σήμερα στους ουσιαστικούς στόχους της Προεδρίας. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την Ευρώπη εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την Ελλάδα, γιατί είναι πραγματικά το εξάμηνο της αλλαγής, της στροφής προς την οριστική έξοδο από το μνημόνιο και την κρίση. Αλλά η Προεδρία είναι μια θεσμική υποχρέωση που πρέπει να την επιτελέσουμε με αποτελεσματικότητα, χάρη και στην πολύ μεγάλη θεσμική μνήμη που έχουμε ως χώρα από τις 4 προηγούμενες Προεδρίες, που έχουν συνδεθεί με πολύ μεγάλες στιγμές στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είναι όμως η μέρα αφιερωμένη στο Ζάπιο και στην τεχνική προετοιμασία. Γι' αυτό θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους εκείνους που δούλεψαν προκειμένου να έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχιστο κόστος αυτό το αισθητικά και λειτουργικά άρτιο αποτέλεσμα. Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους τους εργαζόμενους που δούλεψαν εδώ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μας βοήθησαν να έχει το Ζάπιο την δυνατότητα να εκπέμπει πολιτιστικά μηνύματα, χάρη στις συλλογές που παρουσιάζονται εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βουλή που μετέχει με μια αίθουσα διαμορφωμένη υπό τη δική της ευθύνη σε συνεργασία με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, την Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη, τη Συλλογή Βελιμέζη, που μεταξύ των άλλων μας έχει διαθέσει για τις ανάγκες του Ζαπίου πρωτότυπο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, την εικόνα «Το πάθος του Χριστού», και τα με τρεις αγγέλους, που θα έχουν την δυνατότητα να δουν οι καλεσμένοι μας της Ελληνικής Προεδρίας, το Ίδρυμα Ζωγκολόπουλου και τη Συλλογή Σωτήρη Φέλη. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Πεζανού, που είχε την ευθύνη για την διακόσμηση του χώρου, και φυσικά είναι υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους τους χορηγούς που μας στήριξαν με διάφορους τρόπους, από τα αυτοκίνητα της Ελληνικής Προεδρίας μέχρι την υποστήριξη, την τεχνική, τη λειτουργική, της τροφοδοσίας των γευμάτων και των δείπνων που θα γίνονται εδώ. Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα είναι πραγματικά καθοριστική. Η δημόσια δαπάνη για να προετοιμάσουμε τεχνικά την Προεδρία εδώ στο Ζάπιο ήταν ελάχιστη. Δαπανίσαμε μόλις 340.000 ευρώ και αυτό κατέστη δυνατό ακριβώς χάρη στις χορηγίες, οι οποίες είναι εντυπωσιακές και τις οποίες θα ανακοινώσουμε σε ειδικό δελτίο τύπου, ενώ επιφυλασσόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών στο όνομα της Ελληνικής Πολιτείας να τιμήσουμε τους χορηγούς μας. Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμίσω ότι οι εργασίες έγιναν με πολύ εντατικό και αποτελεσματικό τρόπο σε 1,5 περίπου μήνα και ίσως για πρώτη φορά προετοιμάζουμε ένα τόσο μεγάλο γεγονός με τόσο λιτό αλλά και αποτελεσματικό τρόπο. Άρα οι Ιωνοί είναι όλοι πάρα πολύ καλοί για μια
Προεδρία που μπορεί να αφήσει το στίγμα της και ταυτόχρονα να θυμίζει ότι η Ελλάδα της κρίσης με αξιοπρέπεια ξεπερνά την κρίση και εμφανίζεται με το πρόσωπο μιας θεσμικά ισότιμης, υπερήφανης και αξιοπρεπούς χώρας, η οποία διεκδικεί αυτό που της ανήκει μέσα στην Ευρώπη και μέσα στον κόσμο. Σας ευχαριστώ.